Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, χρόνια πολλά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Λιόπουλε, γιατί έχει επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ να ανεβάσει τους τόνους στο θέμα των εμβολιασμών κατά αυτόν τον τρόπο έναντι της κυβέρνησης, υπό την έννοια ότι μοιάζει να γίνεται πολύς ντόρος για τον εμβολιασμό 30-40 ατόμων, αλλά το κρίσιμο είναι ενδεχομένως και μέσα από έναν ισχυρό συμβολισμό, στον οποίο συμμετείχε και ο Αλέξης Τσίπρας, να προσελκυστούν στη λογική του εμβολιασμού ακόμα και εκείνοι που ενδεχομένως έχουν μια επιφύλαξη ή αντίθεση αυτή την περίοδο. Συμφωνούμε απόλυτα με την ανάγκη του συμβολισμού. Ο συμβολισμός όμως τελειώνει με τον εμβολιασμό της Προέδρου της Δημοκρατίας, των πολιτικών αρχηγών και ίσως εκπροσώπων του στρατού και της Εκκλησίας. Εκεί τελειώνει ο συμβολισμός. Από εκεί και πέρα ξεκινάει το ρουσφέτη. Δεν υπάρχει κανένα συμβολισμός όταν εμβολιάζονται κυβερνητικά στελέχη 36 και 40 χρονών και όταν, όπως καταγγέλνουν χθες οι εργαζόμενοι στο Σωτηρία, πράγμα το οποίο παραδέχτηκε ο ίδιος ο υπουργός, ο κ. Κικίλιας, ο διοικητής του Σωτηρία, βέβαια, γενικά το χαρακτήρισε αστοχία στο σχεδιασμό, 21 κυβερνητικά στελέχη εμβολιάστηκαν αντί των υγειονομικών. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση κάνει δύο βασικά λάθη. Το πρώτο βασικό λάθος ήταν ότι έχουμε επανάληψη του σενάριου του καλοκαιριού. Όπως θυμάστε, το καλοκαίρι η κυβέρνηση τα είχε ποντάρει όλα στο καλό σενάριο, λέγοντας ότι έχουμε ήδη νικήσει τον κορονοϊό. Τι έκανε όλη αυτή την περίοδο? Έλεγε ότι το Γενάρη έρχονται τα εμβόλια και πρακτικά σχεδόν τελειώνουμε τον κορονοϊό. Ενώ η πραγματικότητα δείχνει ότι. Δεν το έλεγε ακριβώς έτσι. Να είμαστε ακριβείς, δεν το έλεγε ακριβώς έτσι. Έλεγε ότι δεν είναι για να συμφιλήσει. Όταν μιλάγανε για 2 εκατομμύρια εμβόλια το Γενάρη, καλλιεργούσαν ένα κλίμα εφησυχασμού. Ενώ οι ειδικοί επιστήμονες, όπως ο κύριος Μόσιαλος, έλεγαν ότι για να κερδίσουμε αυτό που ονομάζεται ανοσία της κοινότητας, θα έπρεπε να φτάσουμε μέχρι το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή, με βάση τις εκτιμήσεις που φαίνεται, μέχρι το Σεπτέμβριο θα συνεχίζονται ακόμα οι εμβολιασμοί και ίσως καταφέρουμε να φτάσουμε το 70% του εμβολιασμού της κοινότητας, που είναι το απαραίτητο. Άρα, ποιο είναι εδώ το κρίσιμο, μαζί με τον εμβολιασμό, να ακολουθήσουμε και όλα τα υπόλοιπα μέτρα για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Αυτά τα υπόλοιπα μέτρα αυτή τη στιγμή δεν ακολουθούνται. Και ξαναλέω, η κυβέρνηση με αυτό που κάνει από χθες, στην πραγματικότητα μετατρέπει το εμβόλιο από δικαίωμα σε προνόμιο. Για ποιο λόγο εμβολιάζονται κυβερνητικά στελέχη 36 και 40 χρονών, για ποιο λόγο προχωράει με αυτόν τον τρόπο να μετατρέπει το εμβόλιο σε μια ευκαιρία για selfie και για ποιο λόγο απέκλεισε υγειονομικούς και στη θέση τους έβαλε κυβερνητικά στελέχη. Και να σας δώσω και ένα άλλο στοιχείο. Την πρώτη μέρα του εμβολιασμού στην Πορτογαλία, μια χώρα με παρόμοιο πληθυσμό με εμάς, γίναν 4.500 εμβολιασμοί. Την πρώτη μέρα εμβολιασμού στην Ελλάδα γίναν 471 εμβολιασμοί. Άρα, ακόμα και σε αυτά τα λίγα εμβόλια, για άλλη μια φορά φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι ανίκανη. Προσέξτε να έχει ένα τώρα, αποτελεσματικό σχέδιο. Κοιτάξτε όμως τώρα, θα μου επιτρέψετε μία ένσταση εδώ πέρα, γιατί εδώ κάνουμε και λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Με εσάς κάνουμε προφανώς το συνήγορο του διαβόλου από τη μια πλευρά. Με την άλλη, όχι, με τους κυβερνητικούς κάνουμε το συνήγορο του διαβόλου από την άλλη. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε τι κάνετε. Έχει ένα παρόμοιο πληθυσμό, αλλά δεν έχει ακριβώς τον ίδιο πληθυσμό και δεν ξέρω κατά πόσον η σύγκριση των 4.000 εμβολιασμών στην Πορτογαλία και με τους 400 εμβολιασμούς στην Ελλάδα είναι ακριβής, υπό την έννοια ότι εδώ θα μπορούσε ενδεχομένως να εξεταστεί και να γίνει μια κριτική στον βαθμό προετοιμασίας του συστήματος εμβολιασμών. Αλλά σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εμβολίων και το πώς αυτά έρχονται, νομίζω ότι έρχονται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ελέγχει κάθε χώρα το πόσα θα πάρει άμεσα. Ακριβώς για αυτό το λόγο, δεν αναφέρθηκα στον αριθμό των εμβολίων. Αλλά πάμε και στον αριθμό των εμβολίων. Έστω ότι κάποιος θεωρούσε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός ήταν σωστός μέχρι τώρα. Εμείς λέμε ότι δεν ήταν. Αλλά έστω ότι κάποιος θεωρούσε ότι ήταν σωστός. Βασικό στοιχείο του κυβερνητικού σχεδιασμού ήταν ότι από Γενάρη θα έχουμε 2 εκατομμύρια εμβόλια το μήνα. Προφανώς αυτό έγινε με κάποιες διαβεβαιώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ενδεχομένως κάποια κυβερνητικά στελέχη βιάστηκαν να υιοθετήσουν. Έστω ότι κάνουμε την χάρη στην κυβέρνηση και λέμε ότι όλα δεν είναι καμία ευθύνη της. Από τη στιγμή που κατέρευσε όμως αυτό το στοιχείο του εμβολιασμού, δεν πρέπει να αλλάξει το σχέδιο. Γίνεται ακόμα και τώρα που μιλάμε, και εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, η κατάσταση στα νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη να συνεχίζει να είναι κατάσταση πολέμου. Γίνεται ακόμα και τώρα, αντί δεν να μιλάμε για πραγματικές επιτάξεις, αντί να μιλάμε για πραγματικές επιτάξεις στον ιδιωτικό τομέα, να σχεδιάζουμε πώς θα μεταφέρουμε ασθενείς από τη Δράμα στην Αθήνα με αεροπλάνα. Αυτό οι καταγγελίες είναι, που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, ακόμα και για ανάμειξη ασθενών με COVID,
παραδείγματος χάρη στο νοσοκομείο του Κιλκίης με κλίνες ασθενών που δεν είχαν νοσήσει. Αυτές οι καταγγελίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και πρέπει να διερευνηθούν. Μεταφέραμε και εμείς τέτοιες καταγγελίες, κύριε Ηλιόπουλε, μεταφέραμε και εμείς τέτοιες καταγγελίες το προηγούμενο διάστημα σε ό,τι αφορά μονάδες τεχνητού νεφρού, όπου είχαμε ανάμειξη νεφροπαθών με COVID, με νεφροπαθείς που δεν είχαν COVID. Αυτά όντως υπήρχαν και ήταν έντονα το προηγούμενο διάστημα. Πάντως τώρα, αν μου επιτρέπετε, οι συνθήκες στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης δεν είναι πολεμικές. Ωραία, τότε κάποιος από την κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει για ποιο λόγο έρχονται μεταφορές γιατρών από την Αττική στα νοσοκομεία της Μακεδονίας. Για ποιο λόγο φεύγουν γιατροί από νοσοκομεία όπως το Σωτηρία, το Αγία Όλγα, ο Ευαγγελισμός και φεύγουν κανονικά για νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της περιοχής Μακεδονίας. Υπήρξε καταγγελία μάλιστα γιατρού και δεν διαψεύτηκε ποτέ, ο οποίος αφού τον στείλαν τον άνθρωπο με πούλμαν μέχρι τον Πολύγυρο στη Χαλκιδική, όταν έφτασε εκεί τους ρώτησε πού θα μείνει. Και η απάντηση ήταν ότι θα κοιμηθεί στο εφημερίο. Δεν είχαν κλείσει καν ούτε έναν χώρο διαμονής. Και μετά από μεγάλη πίεση βγήκε ο κύριος Κεκίας και είπε ότι θα καλυφθούν τα έξοδα και της διαμονής και της διατροφής κτλ. Ναι, αυτά είναι, είναι αστοχίες που πρέπει να γίνουν. Με ποιο τρόπο η κυβέρνηση μεταφέρει αυτή τη στιγμή γιατρούς, ξαναλέω, από νοσοκομεία της Αττικής, τη στιγμή που στη Δυτική Αττική αυτή τη στιγμή υπάρχει το πιο σκληρό lockdown, άρα υπάρχει πραγματική ανάγκη, και τους στέλνει στη Βόρεια Ελλάδα αντί, ξαναλέω. Γιατί όντως υπάρχουν ανάγκες στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί έχετε δίκιο ότι μπορεί να έχει μειωθεί αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με τις ανάγκες. Αλλά οι νοσοκομιακοί είναι στα όρια της ψυχικής και σωματικής κατάστασης. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Είναι άλλο το πολεμικές συνθήκες και άλλο η επάρκεια. Λέμε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, μαζικά τεστ με δωρεάν συνταγογράφηση για τους πολίτες. Δεύτερον, επίταξη ιδιωτικών κλινικών εκεί που χρειάζεται. Και η Βόρεια Ελλάδα είναι μια περιοχή στην οποία χρειάζεται επίταξη ιδιωτικών κλινικών, ενίσχυση του ΕΣΥ και πάρα πολύ κρίσιμο μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Οι χώροι εργασίας αυτή τη στιγμή έχουν μετατραπεί σε αιστείες υπερμετάδοσης του ιού. Ή πιθανές αιστείες υπερμετάδοσης του ιού όταν δεν λαμβάνονται τα επαρκή μέτρα. Έχει βάση αυτό που λέτε. Κύριε Ηλιόπουλε, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως, αφού αναγνωρίζετε τουλάχιστον στο επίπεδο των πολιτικών αρχηγών την έννοια του ισχυρού συμβολισμού για το εμβόλιο, γιατί ο κύριος Τσίπρας έδιωξε τις κάμερες προχθές? Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε και κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ ορθά έκανε την ώρα του εμβολιασμού μέσα να είναι ένας φωτογράφος για να βγάλει τη φωτογραφία, οπότε υπάρχει ξεκάθαρα εικόνα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εμβολιάζεται. Από εκεί και πέρα επιτρέψω να πω ότι όλο το σκηνικό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή με τις κάμερες μέσα στις ιατρικές αίθουσες περισσότερο μοιάζει με επικοινωνιακό σοου και όχι με πολιτική ουσία. Μα αυτό ακριβώς δεν ήταν το νόημα. Το νόημα του δημόσιου εμβολιασμού των πολιτικών αρχηγών και της κυρίας Κασακελαροπούλου. Μιλάω για το επίπεδο των πολιτικών αρχηγών. Αφήστε τα καρτικά στελέχη, στα οποία έχει μια βάση η κριτική σας. Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει φωτογραφία και η εικόνα είναι καθαρή, ο συμβολισμός έχει επιτευχθεί. Εδώ βλέπετε, κύριε Ηλιόπουλε, ότι υπάρχουν ψεκασμένοι οι οποίοι αμφισβητούν και την κινούμενη εικόνα, την κάμερα. Και αυτό που βλέπουν με τα μάτια τους και αυτό το αμφισβητούν. Και μιλάνε για τα φυαλίδια και τους φυσιολογικούς ορούς και γιατί το καπάκι. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που φωτίζει ακόμα περισσότερο το γιατί δεν έχει κανένα νόημα να εμβολιάζονται κυβερνητικά στελέχη 36 και 40 χρονών. Ναι. Και όχι το γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έβαλε μέσα κάμερα και έβαλε απλά φωτογράφο. Μάλιστα. Θα ήθελα λιγάκι να ρωτήσω. Τώρα, βέβαια, η ερώτηση είναι ρητορική, κύριε Ηλιόπουλε. Ξαφνικά θέλουμε στο σύστημα υγείας, στο εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο έχει χρόνιες παθογένειες, να γίνει ένα θαύμα. Και φαντάζομαι ότι αυτό το θαύμα δεν το κάνατε ούτε εσείς επί ημερών σας πριν την πανδημία. Γιατί τώρα έχουμε τον κορονοϊό, θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι άλλο. Ή επίσης υπήρχαν προβλήματα και επί ΣΥΡΙΖΑ στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Όταν είχαμε, για παράδειγμα, τροχαία ατυχήματα, όταν είχαμε ανθρώπους που έπρεπε να νοσηλευτούν, πάλι υπήρχε θέμα. Ωραία, επιτρέψτε να δώσω μερικά πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Ναι. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε το 2015, παρέλαβε 430 μέτρα. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε 560 ΜΕΘ. Είχαμε 30% αύξηση των ΜΕΘ εν μέσω δημοσιονομικών συνθήκων περιοριστικών. Ναι. Από τη στιγμή που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία μέχρι να ξεκινήσει η πανδημία, δεν είχε ανοίξει ούτε μία μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι επί ΣΥΡΙΖΑ γίνανε 19.000 προσλήψεις υγειονομικών, από τις οποίες οι 9.000 ήταν μόνιμες προσλήψεις υγειονομικών. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα επίσημα στοιχεία της απογραφής του Υπουργείου Εσωτερικών στο σύστημα υγείας, με βάση τα τελευταία στοιχεία της απογραφής,
εργάζονται 5.000 λιγότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με το πριν ξεκινήσει η πανδημία. Αυτά είναι τα αντικειμενικά στοιχεία. Το δεύτερο που λέμε είναι ότι κανένας δεν θα μπορούσε να κατηγορήσει την κυβέρνηση για το γεγονός ότι ξαφνιάστηκε από την έναρξη της πανδημίας. Η έναρξη της πανδημίας ήταν κάτι το οποίο έπιασε, αν θέλετε, όλα τα συστήματα υγείας απροετοίμαστα. Ναι. Έχει όμως απόλυτη ευθύνη για το δεύτερο κύμα και θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη για το τρίτο κύμα. Και έχει απόλυτη ευθύνη για το δεύτερο κύμα, γιατί ενώ είχε όλο το χρόνο να προετοιμαστεί, συνειδητά επέλεξε από το καλοκαίρι ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να λέει ότι νικήσαμε τον κορονοϊό. Αυτό δεν είναι απλά ζήτημα στοχίας, είναι ζήτημα πολιτικού σχεδιασμού. Γιατί είναι ζήτημα πολιτικού σχεδιασμού? Η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν το έκρυψε και ούτε τώρα το κρύβει, ότι το σχέδιό της για την υγεία είναι η συμπράξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση δομών υγείας. Κύριε Λιόπουλε, θα διακινδύνευε, με συγχωρείτε, τη ζωή των ανθρώπων για να προχωρήσει στο ενδεχόμενο σχεδιασμό αυτό που λέτε εσείς? Μιλάμε για ζωές πολιτών. Θα διακινδύνευε τις ζωές πολιτών για να προχωρήσει σε αυτό που ενδεχομένως έχει στο μυαλό της? Το έχει ήδη κάνει. Το έχει ήδη κάνει. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν την άνοιξη κάποιος σας έλεγε, ότι μέσα σε δύο μήνες θα έχουμε 4.104 νεκρούς, ποια λέξη θα χρησιμοποιούσατε? Εγώ θα χρησιμοποιούσα τη λέξη τραγωδία. Ναι. Και όμως αυτή τη στιγμή, μέσα σε δύο μήνες, μόνο Νοέμβρη και Δεκέμβρη, έχουμε θρηνήσει 4.104 συμπολίτες μας. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Έχετε ακούσει μία συγγνώμη από την κυβέρνηση? Τι λένε τα κυβερνητικά στελέχη? Δηλώνουν περήφανα για τη διαχείριση της πανδημίας. Mm-hmm. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει πανηγυρίζουμε. Ο κύριος Κικίλιας λέει είμαστε περήφανοι. Mm-hmm. Ξαναλέω, σε σύγκριση με το τι γίνεται σε άλλες χώρες. Πάλι με ψεύτικα στοιχεία. Αλλά με 4.104 νεκρούς μέσα σε δύο μήνες, προφανώς και η κυβέρνηση είναι ένοχη για αυτή την κατάσταση. Και ξαναλέω, η κυβέρνηση επιλέγει να μην κάνει μόνιμες προσλήψεις. Για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί ξέρει ότι αν κάνει μόνιμες προσλήψεις, την επόμενη μέρα αυτοί οι άνθρωποι θα είναι εναντίον τους. Άρα είναι απόλυτα συνεπής με το δικό της σχεδιασμό. Τι εννοείται ότι άμα κάνει μόνιμες προσλήψεις θα είναι την επόμενη μέρα εναντίον τους αυτοί οι άνθρωποι? Όταν σε ένα νοσοκομείο κάνεις μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού και την επόμενη μέρα πας να βάλεις ιδιώτη μέσα αυτό το νοσοκομείο, αυτοί οι εργαζόμενοι θα είναι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Και άρα, με αυτή την έννοια, ξαναλέω, στα πλαίσια του σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας για συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Μήπως είναι λίγο αλματώδης ο συλλογισμός σας, κύριε Λιόπουλε? Όχι, είναι μια απολύτως ορθολογική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Ούτως ή άλλως και ο κύριος Κοντοζαμάνης το έχει πει δημόσια, ότι δεν χρειάζονται μόνιμες προσλήψεις. Είναι έκτακτη η συνθήκη της πανδημίας. Εμείς λέμε ότι οι μόνιμες προσλήψεις χρειάζονται όχι μόνο για την πανδημία, αλλά για να καλύψουν και τα κενά που και εσείς πριν λίγο αναφέρατε ότι υπήρχαν και το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα. Κύριε Λιόπουλε, σε συνέχεια όλων αυτών. Και με δεδομένο το γεγονός ότι ασκείται το τελευταίο διάστημα μια αρκετά σκληρή κριτική, έως πολύ σκληρή κριτική, σε επιλογές της κυβέρνησης ό,τι αφορά τη διαχείριση της πανδημίας και στο υγειονομικό πεδίο και στο οικονομικό πεδίο. Γιατί έχει, πόσο δίκιο μπορεί να έχει ο κύριος Κουρλέτης όταν λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί ή κάτι δεν κάνει σωστά και δεν καταφέρνει την όποια φθορά έχει η κυβέρνηση να την εισπράξει? Κοιτάξτε, πού κάνετε το λάθος κατά τη γνώμη σας? Δεν ήταν ακριβώς αυτή η διατύπωση. Ναι, ερμηνεία κάνω. Επεκτείνω λίγο την ερμηνεία των όσων είπε ο κύριος Κουρλέτη. Γιατί γνωρίζω τη διατύπωση του κύριου Κουρλέτη. Να ξεκινήσουμε από το εξής. Αυτή τη στιγμή, σε περίοδο μη εκλογών, αυτό που έχει σημασία να κοιτάμε είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά καταγράφουν δύο τάσεις. Πρώτα απ' όλα, καταγράφουν μία φθορά της κυβέρνησης σε όλα τα μέτωπα. Η κοινωνία χρεώνει πια την αποτυχία της πανδημίας την κυβέρνηση. Το αφήγημα περί προσωπικής ευθύνης έχει υποχωρήσει και ο κόσμος πλειοψηφικά θεωρεί ότι για το δεύτερο κύμα της πανδημίας ευθύνονται οι λάθος χειρισμοί της κυβέρνησης σε πράγματα όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο τουρισμός και μια σειρά από τέτοια ζητήματα. Το δεύτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως η αναστολή του πτωχευτικού νόμου, το πάγωμα του εργασιακού νόμου, τα δωρεάν τεστ, η επίταξη των ιδιωτικών κλινικών κτλ., έχουν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή, εν μέσω πανδημίας, το άγχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι το πώς θα προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για να σωθούν ζωές. Αυτό είναι το άγχος μας. Εκεί πιέζουμε και εκεί θα συνεχίσουμε να πιέζουμε. Να είστε σίγουροι ότι αυτή η προσέγγιση. Η πολιτική όμως, η πολιτική αποτύπωση όλων αυτών γίνεται σε ό,τι αφορά τη δημοσκόπηση στην απήχηση του κάθε κόμματος. Και αυτή η απήχηση φαίνεται να μην είναι στο ΣΥΡΙΖΑ η προσδοκόμενη τουλάχιστον.
Είναι απολύτως φυσιολογικό εν μέσω πανδημίας, εν μέσω δηλαδή μιας ειδικής συνθήκης που κυριαρχεί ο φόβος του θανάτου, ο φόβος για την ανθρώπινη ζωή, οι πολιτικές εξελίξεις, επιτρέψτε μου τη φράση, να εμφανίζονται παγωμένες. Στο βαθμό που θα πάνε όλα καλά και μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε αφήσει πίσω μας, ελπίζουμε, αυτόν τον φόβο, να είστε σίγουροι ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα τρέξουν με πολύ μεγάλο ρυθμό. Εκτιμάτε δηλαδή ότι, εκτιμάτε μέσα στο 2021 ότι θα αλλάξει άρδινη η δημοσκοπική εικόνα του καταγραφή, ας πούμε, αποτύπωση των ισορροπιών. Εκτιμάμε ότι θα αλλάξει άρδινη η κατάσταση στην κοινωνία πρώτα απ' όλα. Γιατί πρώτα γίνονται οι κοινωνικές αλλαγές και μετά αυτές αντανακλώνται στο πολιτικό επίπεδο. Και οι κοινωνικές αλλαγές που ήδη βράζουν, παραδείγματος χάρη, ανάγκασαν την κυβέρνηση μέσα σε μία εβδομάδα να πάρει πίσω τη θέση της για το κόψιμο των φαρμάκων σε 600.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε την τροπολογία, ο κύριος Βρούτσης την απέρριψε στη Βουλή, προφανώς με κυβερνητική οδηγία. Και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγκάστηκε να το επαναφέρει. Και πριν από μερικές μέρες η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παγώσει τον πτωχευτικό νόμο, αυτόν τον νόμο που τόσο πολύ είχε διαφημίσει ως μια δεύτερη ευκαιρία. Όλα αυτά. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν είναι δεύτερη ευκαιρία. Το καταλάβανε και μπροστά στο τσουνάμι των λουκέτων που έρχεται για τους μικρομεσαίους, είπα να το πάνε λίγο πιο πίσω. Όλα αυτά, κύριε Ηλιόπουλε, φτάνουν μέχρι του σημείου να αρχίζουν κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως να το συζητάνε παρά έξω, να συζητάνε για προετοιμασία τουλάχιστον για ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στο τέλος του 2021, γιατί το πολιτικό ρεπορτάζ αντλεί πληροφορίες για τέτοιες συζητήσεις, τουλάχιστον στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλημα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή παραμένει, ξαναλέω, το πώς θα γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις και το πώς θα υπάρχουν προτάσεις για να προστατευτεί η κοινωνία και να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Εσείς θα ήσασταν υπέρ των εκλογών, από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, κάθε πολιτικό κόμμα οφείλει και πρέπει, ειδικά όταν διεκδικεί να κυβερνήσει τη χώρα, οφείλει και πρέπει να είναι έτοιμο για κάθε εξέλιξη και να μην ευνηδιάζεται. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Ηλιόπουλε. Ειρήνη μου, θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο? Για τις εκλογές ήθελα, αλλά το ξεκαθάρισε. Δεν κατάλαβα βασικά αν θα θέλατε. Μου δηλώνετε απλά έτοιμος, κύριε Ηλιόπουλο, ότι λογικά όποτε γίνουν εκλογές θα είστε έτοιμοι ως αξιωματική αντιπολίτευση. Όπως είχε πει και ο Αλέξης Τσίπρας, όταν στην αρχή της χρονιάς είχαμε έρθει στη Θεσσαλονίκη, εν μέσω πανδημίας θα ήταν εγκληματικό για οποιονδήποτε να ζητήσει εκλογές. Δεν μπορείς να ζητάς εκλογές όταν η χώρα είναι οριακά και στο κόκκινο σε σχέση με τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Να αφήσουμε πίσω μας αυτή την τραγωδία. Αν φτάσουμε το 70% ανοσίας, δηλαδή, θα το σκεφτείτε? Και με το καλό οι πολιτικές εξελίξεις, να είστε σίγουροι ότι θα τρέξουν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ηλιόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σας. Γεια σας.